Μικρές καθημερινές συνήθειες που δεν ξέρουμε ότι μας κοστίζουν σε ρεύμα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στους λογαριασμούς υπό την πίεση της ενεργειακής κρίσης που τους έχει εκτοξεύσει στα ύψη. Υπάρχουν θέματα που έχουμε μικρές καταναλώσεις, αλλά θρηστικά αποκτούν νόημα τώρα με το κόστος της ενέργειας που είναι σε αυτό το επίπεδο. Σωστή χρήση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μείωση τη κατανάλωση ρεύματος δεν σημαίνει μόνο ότι χρησιμοποιούμε τη συσκευή όταν την έχουμε ανάγκη, αλλά και πως όταν πάψουμε να τη χρησιμοποιούμε, καλό είναι να μην την αφήνουμε σε θέση αναμονής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η τηλεόραση όταν την κλείνουμε μόνο από το τηλεκοντρόλ, όταν αφήνουμε στην πρίζα το φορτιστή του κινητού, ναι μεν μπορεί να μην καταναλώνεται το ίδιο ρεύμα με τις ώρες που οι συσκευές χρησιμοποιούνται, ωστόσο εξακολουθούν να έχουν κατανάλωση. Έχουν πάρα πολλές συσκευές μέσα σε ένα σπίτι. Δεν είναι μία και δύο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι όπως ένας υπολογιστής που είναι σε κατάσταση αναμονής. Αυτός ο υπολογιστής καταναλώνει ρεύμα. Από τις συσκευές που όταν είναι στην πρίζα καίνε ακόμη και χωρίς να χρησιμοποιούνται, είναι και οι φούρνοι μικροκυμάτων. Είναι όλες οι συσκευές που είναι σε κατάσταση stand-by. Χωρίς να είναι ιδιαίτερα γνωστό, επιβάρυνση στο ρεύμα μπορεί να υπάρχει και λόγω διαρροών, που είναι συνηθέστερη στις παλιές εγκαταστάσεις. Για το λόγο αυτό, πέρα από λόγους ασφαλείας, ηλεκτρολογικός έλεγχος προβλέπεται και νομοθετικά κάθε 10 χρόνια για τις οικίες και κάθε 5 χρόνια για τους επαγγελματικούς χώρους. Αν έχουν συντηρηθεί σωστά και έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές τους, ακόμη και μια παλιά ηλεκτρική εγκατάσταση, δεν είναι ενεργοπόρα, όχι. Πάντως, με φόντο την ακρίβεια, σχεδόν λυτρωτική για χιλιάδες ιδιοκτήτες, ήταν η χρήση του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Αν έχει θερμομονώσει την ταράτσα και έχει αλλάξει, ας πούμε, τα συστήματα θέρμανσης, που είναι μια, η πιο συνηθισμένη επέμβαση, δεν μιλάω να έχει κάνει θερμοπρόσωψη σε όλο το σπίτι, και έχει πιθανότατα βάλει και ένα καινούριο ηλιακό που να καλύπτει το 80% των απαιτήσεων των κατοίκων του, έχει γλιτώσει τουλάχιστον 60%. Όλα τα εξοικονομώ, τα προηγούμενα αλλά και τα επόμενα, τα οποία ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν, θα μπορέσουν να μειώσουν την κατανάλωση ρεύματος και συνέπεια να έχουμε πολύ, πολύ μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος. Άλλωστε, τα στοιχεία για το 2021 αποτύπωσαν αυτή την τάση, καθώς το ενδιαφέρον για το εξοικονομώ έσπασε κάθε ρεκόρ, αφού οι αιτήσεις έφτασαν πανελλαδικά τις 87.000, εκ των οποίων οι 40.000 περίπου είναι οι καταρχήν επιλέξιμες, ενώ οι 47 περίπου χιλιάδες είναι οι επιλαχούσες.